Λοιπόν, αλλαγή θέματος τώρα, αφήνοντας την ιατρική και την κτηνοτροφία. Πάμε να συναντήσουμε τον επικεφαλής της Περιφερειακής Σύνθεσης, τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη. Καλησπέρα, κύριε Τοψίδη. Καλώς ήρθατε στο Δελτίο απόψε το βράδυ. Λοιπόν, σήμερα συζητούσαμε έναν άνθρωπο από την περιφέρεια και μου μιλούσε για το οργανόγραμμα, για το νέο οργανόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και έβλεπα και την δική σας ανακοίνωση για άλλη μια χαμένη ευκαιρία. Γιατί είναι άλλη μια χαμένη ευκαιρία το οργανόγραμμα, το νέο οργανόγραμμα της περιφέρειας? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Σταυρίδη. Καλησπέρα σε όλους. Κοιτάξτε, το οργανόγραμμα έχει, μετά από 12 χρόνια, έχει κατευθεί ένα νέο οργανόγραμμα, γιατί το άλλο ήταν παροχημένο, αν θέλετε, και αναχρονιστικό. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το οργανόγραμμα, αυτό που είδαμε με έκπληξη, θα έλεγα μάλιστα, όλες οι παρατάξεις αντιπολίτευσης, και φαντάζομαι και οι παρατάξεις και τα μέλη της διοίκησης, αλλά είναι ένα πρόγραμμα που έχει φτιαχτεί από τον Γενικό Γραμματέα, όπως είπανε, της περιφέρειας μαζί με τον Περιφερειάρχη. Ενώ μιλάει η περιφέρεια ότι από την ύπαρξή της από το 2010 έχει απολέσει από τους 1.586 υπαλλήλους που είχε, έχουν μείνει περίπου 670, έχει χάσει περίπου το 60% των υπαλλήλων. Βλέπουμε ένα οργανόγραμμα με πάρα πολλές νέες θέσεις. Δηλαδή με συν 2 διευθύνσεις από 5 να γίνουν 7, με συν περίπου, αν θυμάμαι καλά, 15 νέα τμήματα, τα οποία όλα αυτά γίνονται, και το λέω έτσι, μέρες γιορτές που είναι, για να καλύψουν κάποιες ανάγκες που έχουν υποσχεθεί προεκλογικά. Κάτι που ανάγκες τι, για ανθρώπους οι οποίοι θα αναλάβουν σημαντικές θέσεις? Εσείς το είπατε, αυτό το είπα εγώ. Καταλαβαίνουν όλοι τη λέτε. Στην ουσία, δηλαδή, θέλουν να ικανοποιήσουν κάποιες υπαλλήλους μέσα στην περιφέρειά μας. Στην ουσία, αυτό το πράγμα θα χρειαστεί πολύ σύντομα, και εκτιμώ η επόμενη διοίκηση, που αν είμαστε εμείς ή οποιοδήποτε φωτίσει η Δημοκρατία να είναι στην επόμενη διοίκηση, θα κάνουν τροποποίηση του νέου οργανογράμματος, γιατί πραγματικά δεν αποκρίνει τις πραγματικές ανάγκες. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς ως παράταξη το καταψηφίσαμε, και όλες τις παρατάξεις αντιπολίτευσης, γιατί είναι ένα οργανόγραμμα που δεν πατάει στις σύγχρονες, αν θέλετε, αντιλήψεις, στις σύγχρονες ανάγκες, αυτό πραγματικά που θέλει μια περιφέρεια. Αντί δηλαδή, στην ουσία, βλέπουμε αυτή τη στιγμή γενικότερα ότι έχει έρθει ψηφιοποίηση στη ζωή μας. Γενικότερα κλείνουν τμήματα, γενικότερα γίνεται μια συγχώνευση, γίνεται μια έτσι διαδικασία, στην ουσία την οποία η ψηφιοποίηση έχει δώσει δυνατότητες να μειώσουμε στην ουσία την τόση. Εμείς πάμε και διευρύνουμε, και μάλιστα με τι αιτιολογικό, δηλαδή, και αυτό είναι το ότι πρέπει, λέει, να υπάρχουν αυτά τα τμήματα ή αυτές οι διευθύνσεις, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε κόσμο με την κινητικότητα. Όταν στην κινητικότητα η ίδια η διοίκηση περιφέρειας, σε προηγούμενο περιφερειακό συμβούλιο, καταρχήν, δηλαδή φάσκουν και αντιφάσκουν, έχουν πει ότι η κινητικότητα έχει κάνει μεγάλο κακό στην περιφέρειά μας, γιατί είμαστε μια απομακρυσμένη περιφέρεια και όλοι φεύγουν προς το κέντρο. Και τώρα στείλουμε, δηλαδή, ένα οργανόγραμμα για να φέρουμε κόσμο με την κινητικότητα, δεν πείθουν τους ίδιους εαυτούς τους. Έχουμε στοιχεία για το αν ήρθε ο κόσμος με την κινητικότητα στην περιφέρεια? 100%. Μόνο έχει φύγει. Δεν υπάρχει, δηλαδή, φαντάζομαι, επειδή δεν μπορώ να παρακολουθώ, δεν είμαι μέσα στη δίκηση να παρακολουθώ τα θέματα. Ναι. Πρέπει να κάνω ερώτηση. Αν έχει έρθει ένας, θα είμαστε πολύ τυχεροί. Φαντάζομαι μόνο έχουν φύγει. Δηλαδή δεν έχει έρθει σχεδόν κανείς, ή τουλάχιστον αν βάλουμε, αν μου επιτρέψετε να δώσω μια ολοκληρωμένη απάντηση, αν βάλουμε αυτοί που έχουμε μετακινηθεί με αυτούς που έχουν έρθει, είναι 90-10. Είναι ένα ερώτημα το οποίο το έθεσα και στον κύριο Πέτροβιτς πριν από μερικές ημέρες που ήταν εδώ, ήταν στην εκπομπή στις εξελίξεις. Αλλά το συζητούσα, όπως σας είπα και σήμερα. Αυτό που προσπαθώ να καταλάβω είναι γιατί έχει χαθεί κόσμος που εργάζεται στην περιφέρεια. Κάποιοι βγήκαν στη σύνταξη, κάποιοι έφυγαν με κινητικότητα. Γιατί όμως δεν αναπληρώνεται? Γιατί δηλαδή δεν γίνονται αιτήματα για νέες προσλήψεις, έτσι ώστε να έρθει και επιστημονικό προσωπικό και να καλύψει τα κενά τα οποία έχουν δημιουργηθεί? Κοιτάξτε, πρώτον θα πω ότι και αυτοί που φύγαν την κινητικότητα είναι και ευθύνη της διοίκησης. Γιατί μια διοίκηση που δεν έχει όραμα, που δεν έχει στρατηγική, που δεν έχει μια στόχευση και δεν πείθει, αν θέλετε, τους ίδιους εργαζόμενους, πώς να πει στην κοινωνία και τους πολίτες? Επομένως, δηλαδή, επειδή αυτή τη στιγμή ο νη περιφερειάρχης είναι περίπου στα 6 χρόνια στην διοίκηση, θα μείνει άλλο ένα χρόνο, 7 χρόνια. Αλλά σαν διοίκηση και σαν αντιπεριφερειάρχη, σχεδόν το σύνολο είναι 9 χρόνια περίπου στην διοίκηση, έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, αυτή την αναστάτωση, αυτή την ησυχία και αυτή την ανασφάλεια στο προσωπικό και στους υπαλλήλους, και ήταν κινητικότητα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, γιατί δεν ανοίγουν θέσεις, είναι ένα γενικό κακό που πραγματικά σε αυτό μπορώ να πω ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί όλο το δημόσιο. Δηλαδή, δεν ανοίγουν θέσεις, υπάρχει και νομοθεσία που ψηφίστηκε ότι πρέπει να φύγουν 10 υπάλληλοι για να κάνει μια πρόσληψη. Στο τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχουν κάποιες νέες προσλήψεις, οι οποίες φαντάζομαι και εκεί δεν είναι συντονισμένοι για να πάρουν περισσότερα άτομα. Ήδη άκουσα προχθές ότι θα έρθουν 5 νέοι κτηνίατροι, ήδη έχουν ανοίξει κάποιες θέσεις για μηχανικούς, ήδη κάποια προγράμματα αργά, και το λέω στη λήξη θητείας, τώρα ενεργοποιούνται
που έστω αν θέλετε ότι και αυτά είναι πολιτικά ρουσφέτια να πω, προσφάτως ανθρώπους πάνω από 55 χρονών ήρθαν στην Οικονομική Επιτροπή για να διατηρηθούν υπουργούμενες θέσεις και να πάρουμε καινούργιες θέσεις και σημειωτέων η παράταξή μας σε όλα αυτά ψηφίζει θετικά, ανεξαρτήτως των προσώπων. Είμαστε ναι στην ενδυνάμωση, αν θέλετε, του προσωπικού, ναι στις νέες προσλήψεις, ναι σε οποιονδήποτε, αν θέλετε, πολιτικό ρεσφέτη κάνει διοίκηση. Εμείς δεν θα σταματήσουμε την ανάπτυξη. Και μάλιστα θέλω, αν μου επιτρέπετε, να κάνω και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, επειδή πολλές φορές ακούω τους ανθρώπους της διοίκησης να λένε για την παράταξή μου, για μένα και τα μέλη, ότι ξέρεις, κάνω στήρα αντιπολίτευση. Μόλις προσφάτως, στην προηγούμενη Περιφερειακό Συμβούλιο, στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, ήρθε, αν θέλετε, ο απολογισμός της Οικονομικής Επιτροπής. Απολογισμός Οικονομικής Επιτροπής, που όπως πιθανόν γνωρίζετε και εσείς και οι τηλεθεατές μας, περνάνε όλα τα θέματα οικονομικής διαχείρισης ναι. της περιφέρειας. Το 68,5% ήταν ομόφωνες αποφάσεις. Η προηγούμενη του 2021, το 70% ομόφωνες αποφάσεις. Που σημαίνει ότι η παράταξή μας δίνει τη λευκή πετσέτα, δίνει θετική ψήφο σε αναπτυξιακά έργα. Έχουμε όμως και διαφοροποίηση μας στο 30% σε αυτά τα πράγματα που πραγματικά η διοίκηση είναι αυτό το μικρό κομμάτι που θέλει για να ολοκληρώσει, αν θέλει, το παζ για να πάρει μπρος για το μηχανή που λέγεται περιφέρεια. Θέλετε να μου πείτε ότι θα ήταν αλλιώς τα πράγματα αν ήσασταν διοίκηση στην περιφέρεια? 100%. Και μάλιστα το πιστεύουμε και γι' αυτό θα είμαστε η επόμενη δείξη. Αυτό θα μας πείσει ο κόσμος. Θα μας φέρει την επόμενη δείξη. Λέτε, κύριε Τοψίδη, σε πολλά πράγματα λέτε ναι. Πολλά είναι αυτά τα οποία έρχονται στην Οικονομική Επιτροπή και τα ψηφίζετε την ίδια και να βοηθήσετε τη διοίκηση. Την ίδια ώρα όμως χαρακτηρίζεται η Βασίλη τον Περιφερειάρχη. Είδα την ανακοίνωσή σας πριν από μερικά 24 ώρα, που είπατε ότι ως άλλος Άι Βασίλης μοιράζει υποσχέσεις. Βέβαια, ο Άι Βασίλης μοιράζει δώρα, δεν μοιράζει υποσχέσεις, αλλά είναι ένα ζήτημα και αυτό. Πολύ με προκαλείτε πάρα πολύ σήμερα ενώψη γιορτών. Εγώ περίμενα να είναι πιο έτσι χαλαρή την κουβέντα. Παρ' όλα αυτά, όμως πρέπει να απαντήσω στο ερώτημά σας. Ακριβώς είναι έτσι και μάλιστα είναι ο πιο ευγενικός χαρακτηρισμός του κ. Περιφερειάρχη. Ξεκίνησε αυτές τις ημέρες, κάνει συναντήσεις με την Περιφερειακή Ενότητα, καλεί ανθρώπους του τουρισμού και μάλιστα μόνος χωρίς δημοσιογράφημα στην αίθουσα, καταγράφει όλες τις προτάσεις. Δεν έχει μαζί του ένα τεχνικό τμήμα. Δεν έχει ένα εξειδικευμένο για τον τουρισμό. Δεν έχει κάποιον άνθρωπο ακόμη από τον προγραμματισμό. Ό,τι ιδέα ακούει, λέει, άκουσε 20. Και μάλιστα μου το είπαν άνθρωποι που συμμετείχαν μέσα στην εκδήλωση. Με πήραν τηλέφωνο και μου λέει, αν είναι δυνατόν, ό,τι άκουγε, λέει, έγραψα 20 προτάσεις, όλες είναι υλοποιήσιμες. Είναι όλες συμβατές με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, γιατί μιλάμε για χρήμα το ΕΣΠΑ. Είναι όλες, αν θέλετε, τουριστική προβολή, τουριστική ανάπτυξη. Όλα μόνο του κ. Περιφερειάρχη. Ο κ. Περιφερειάρχης έγινε ο γκουρού και του τουρισμού, αφού ξεπέρασε. Όμως δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτό είναι προεκλογική δέσμευση, γιατί οι εκλογές θα είναι μετά την τουριστική περίοδο του 2023. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι μια προεκλογική δέσμευση, γιατί πρώτον, χάθηκαν 2.700.000 προβολή τουρισμού. Είχαμε 5,5 εκατομμύρια προβολή τουρισμού σε 4 χρόνια λόγω του διαγωνισμού που έβγαλε και μάλιστα το καταγγείλαμε ως παράταξη με ειδικούς όρους, πήγε σε στάσεις και χάθηκαν 2 χρόνια, άρα χάθηκαν 2.700 προβολή τουρισμού. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μπορεί προεκλογικά να βγαίνεις και να εκμεταλλεύεσαι, αν θέλετε, την αγωνία των ανθρώπων που είχαν 20 κλειστά τουριστικά καταλήματα, 21 επανήλθε, 22 πήγαν να φτάσουμε τα νούμερα του 19 στην υπόλοιπη Ελλάδα, όχι στη δική μας περιοχή. Και μάλιστα, αν μου επιτρέπετε να πω και ένα δεδομένο, η Νυμφαία, που είναι, αν θέλετε, η μεγαλύτερη πύλη εισόδου τουριστικής, που είχε 1 εκατομμύριο το 19, φέτος έχει 40% πτώση. Με στοιχεία που έχουμε πάρει σε επιμελητήριο Εύρου και τα έχουμε καταγεγραμμένα από την αστυνομική διεύθυνση. Όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι ναι, μεν στην Ελλάδα ήρθε τα νούμερα, στην περιοχή μας. Δεν επέστρεψε στην περιφέρειά μας. Όλα αυτά. Ήταν λάθος ο σχεδιασμός ή δεν είναι τουριστικός προορισμός η περιφέρεια? Ήταν λάθος ο σχεδιασμός, γιατί αν δεν είναι τουριστικός προορισμός η περιφέρεια, συγκρίνουμε τα νούμερα της περιφέρειας με το 19. Δεν λέμε ότι δεν ήταν ούτε 19. Αλλά βούλιαζε η Θάσος το καλοκαίρι. Μπορεί να βούλιαζε η Θάσος, αλλά τα δεδομένα άλλο δείχνουν. Μπορεί να δούλευε με εσωτερικό τουρισμό, μπορεί να δούλευε με Έλληνες. Εγώ σου λέω εισερχόμενο τουρισμό από τα στοιχεία που υπάρχει στην Νυμφαία. Δεύτερον, θα πρέπει ο κ. Περιφερειάρχης, όταν κάνει αυτές τις συναντήσεις, να έχει μέσα του ένα κλιμάκι, πρώτον, που να είναι εξειδικευμένοι στο ΕΣΠΑ και να λένε ότι αυτές οι προτάσεις μπορούν να υπαχθούν σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Και δεύτερον, ένα τεχνικό τμήμα που να μπορεί να μιλάει για τουριστικά. Δεν μπορεί να μιλάει για πάντα, για όλα τα πράγματα του Περιφερειάρχης. Λέτε λοιπόν ότι ο Περιφερειάρχης στείνει πρόγραμμα προεκλογικό χρησιμοποιώντας ως άρμα τη διοίκηση της περιφέρειας σήμερα ή ότι το κάνει απλά για να χαϊδέψει αυτιά? Αν έκανε και το πρώτο, έτσι είναι πρόγραμμα προεκλογικό, θα ήμασταν ικανοποιημένοι ως παράταξη, ως μείζον αντιπολίτευση, θα λέγαμε ότι κάτι κάνει προς την κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, εξαπατεί ανθρώπους που είναι σε μια δύσκολη οικονομική εξαθλίωση για δικό του όφελος. Δηλαδή δεν έχει ούτε καν προγραμματισμό για τον τουρισμό. Γιατί αν έχει προγραμματισμό, πας σε μια συνάντηση και λες, το πρόγραμμά μας
Οι άνθρωποι μας, οι εξειδικευμένοι για τον τουρισμό, έχουμε πει αυτά. Τι από αυτά θέλει να προσθέσουμε να αφαιρέσουμε, και δεν πας να μην πω τη λέξη μαυρογελούρος, τι θέλει να κάνει εσύ ξενοδοχείο, τι θέλει να κάνει εσύ γεφύρι, και όλα μπορούν να γίνουν. Αυτό το πράγμα στις μέρες μας έχει εξαλείψει προκαιρού. Και σε μια εποχή του 2022 θα πρέπει ο κύριος Περιφερειάρχης, πριν κάνει όλα αυτά μαζί με τους ανθρώπους που τους συνοδεύουν, να τουλάχιστον να συμβουλευτεί κάποιον ειδικό ή τουλάχιστον να δει ότι οι άνθρωποι αυτοί. Ξέρουν πολύ καλύτερα από αυτόν τον τουρισμό, πολύ περισσότερα πράγματα και δεν μπορεί να σκοροδέψει. Υπάρχει περίπτωση αυτή η τοποθέτηση να είναι μια προσπάθεια συγκάλυψης της δικής σας αδυναμίας, να καταγράψετε θέματα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό και να έρθετε σε επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους? Κοιτάξτε, εμάς κανένας περιφερειάρχης και αν θέλετε και καμία παράταξη δεν μπορεί να αποκόψει αυτή την πρωτοβουλία και αυτή τη δυναμική που έχουμε αναπτύξει. Σε δεύτερη φάση, εμείς ούτως ή άλλως ήμασταν η μοναδική παράταξη του 2019 που κατεβήκαμε στις εκλογές, που είχαμε τυπωμένο πρόγραμμα με θέσεις για όλους τους άξονες. Καμία παράταξη. Ο κύριος Περιφερειάρχης, που όποιος μας ακούει, μπορεί να ανατρέξει, αν θέλετε, στο διαδίκτυο και οτιδήποτε, είχε βγάλει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, τα κατεγραμμένα, αν θέλετε, έργα που έχει καταθέσει η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας. Δηλαδή, δεν είχε καν δική του άποψη, δικό του πρόγραμμα. Άρα, στην ουσία, τι σημαίνει αυτό, ότι οποιοδήποτε και να έβγαινε περιφερειάρχης, επειδή έτρεχε το ΕΣΠΑ σε μια εξέλιξη, αυτό το πρόγραμμα είχε καταγραφεί και είχε δεσμευτεί. Δεν είχε, αν θέλει, δικές προτάσεις. Η δική μας παράταξη είχε και για τον τουρισμό και για την τροφή και για τους αγρότες και για τους επιχειρηματίες και για τους νέους και για τους πάντες. Και μια που λέμε νέος τώρα, θέλετε να σας πω μια αρνητική πρωτιά που έχει η περιφερειά μας. Στην δική μας περιφέρεια, πραγματικά καινοτομούμε, πραγματικά προτυπούμε. Σε αρνητικές πρωτιές όμως. Η Eurostat. Δεν υπάρχει, πιστεύω, πιο αξιόλογος φορέας στατιστικής. Για την ανεργία θα μου πείτε τώρα. Και μάλιστα σε ποια ανεργία. 15 με 29 ετών είμαστε 45,1% και είμαστε τρεις περιφέρειες στην Ευρώπη. Γιατί ο μέσος όρος είναι 16 με 18%. Ναι, δεν παράγει θέσεις εργασίας η περιφέρεια. Η περιφέρεια δημιουργεί ανάπτυξη. Η ανάπτυξη παράγει θέσεις εργασίας. Δεν είπαμε ότι πάρα στο δημόσιο. Μόνο η περιφέρεια αυτή τη στιγμή μπορεί να διασώσει, αν θέλετε, αυτό το κομμάτι. Κανένας άλλος. Η Δήμη. Εξαρτώνται, ο πρώτος βαθμός από διοίκηση, για να μην πω η Δήμη, ο πρώτος βαθμός, εξαρτάται καθαρά από το δεύτερο βαθμό, από την περιφέρεια. Από εκεί και γενικότερα, αν θέλετε, και από κάποια έργα του ΕΣΠΑ ή γενικότερα κάποιους άξονες που είναι από τα Υπουργεία και από αυτά. Πείτε μου κάτι, επίσης σας είδα να τοποθετήσετε για μια έρευνα, για μια δημοσκόπηση, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας το προηγούμενο διάστημα και έκανε λόγο, ξέρετε, είναι όμως φωτογραφία της στιγμής πάντοτε οι δημοσκοπήσεις. Έλεγε ότι δεν είναι και πολύ ικανοποιημένοι τέλος πάντων οι πολίτες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη διοίκηση της περιφέρειας και με τον περιφερειάρχη. Αυτό είναι εργαλείο για σας ή είναι, θεωρήσατε εκείνη τη στιγμή ότι πήρατε το αίμα σας πίσω, ας πούμε? Όχι, είναι ένα εργαλείο. Εμείς προσωπικά δεν λειτουργούμε θυμικά. Δεν λειτουργούμε ότι ξέρετε κάποια πράγματα μας ικανοποιούν και μας δίνουν θάρρος. Αυτά είναι στοιχεία για να τα αξιοποιήσουμε εγώ με τους συνεργάτες μου και να δούμε πού πάμε. Και θα μου επιτρέψετε εδώ να κάνω ένα χαρακτηρισμό που πιθανότατα δεν τον άκουσα μέχρι στιγμής. Μπορεί και να υπάρχει έλλειψη. Δεν παρακολουθώ όλα τα μέσα, τουλάχιστον εγώ οι άνθρωποι μας παρακολουθούν. Εκτός ότι η μελέτη έδειξε ότι το 38,4% ότι η θητεία του περιφερειάρχη δεν είναι ικανή, εκτός του 47% λέει ότι δεν θα εκλεγεί δεύτερη Κυριακή, έχει όμως ένα άλλο χαρακτηριστικό που για μας στην παράταξή μας μας δίνει μεγάλη όθηση. Είναι το χαρακτηριστικό που ρωτάει ότι πιστεύετε ο περιφερειάρχης πρέπει να εκφράζει τον κομματικό του φορέα. Το 83,5% λέει όχι να αναζητούνται ευρύτερες συγκλίσεις. Αυτό είναι η περιφερειακή σύνθεση. Αυτή η προσπάθεια που ξεκινήσαμε εγώ με τους συνεργάτες μας και με τον κόσμο που μας πίστευε την προηγούμενη φορά και μας έδωσε τον ποσοστό 49,23, δεν ήταν τότε πιθανό τόσο όριμο. Σήμερα το 83,5% εκφράζει αυτό που στην ουσία είμαστε εμείς. Και γι' αυτό βλέπετε τις τελευταίες μέρες και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και με τις ενέργειες του περιφερειάρχη προσπαθεί να έρθει σε αυτή την έρευνα. Επομένως, αφού ακολουθεί αυτή την έρευνα, ναι. Αν είναι αυτό αλήθεια, είναι και όλα τα προηγούμενα. Πείτε μου κάτι, γιατί πιστεύετε όμως ότι ο περιφερειάρχης δεν καλύπτεται πίσω από αυτό? Γιατί πιστεύετε ότι ο περιφερειάρχης όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσε να είναι κοντά στην Νέα Δημοκρατία? Πρώτον, γιατί το μόνο που έχει να αναδείξει. Πού το είδαμε αυτό? Θα σας πω εγώ αμέσως, θα σας απαντήσω. Πρώτον, σε κάθε θέμα που φέρνουμε προς ψήφιση, τουλάχιστον προς συζήτηση,
καλύπτεται πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Και το μόνο έργο που έχει να δείξει αυτή τη στιγμή είναι το έργο τη Νέα Δημοκρατία. Εσύ από τη Νέα Δημοκρατία προέρχεται. Σαφέστατα. Εγώ δεν έχω πει τίποτα. Εγώ δεν ξέρετε ότι στι εκλογέ θα πω μεταφορικά έφαγα ξύλο. Γιατί πραγματικά δηλαδή έλεγαν ότι και το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία είναι και ίδιο το ίδιο. Αυτό όμω που διαφοροποιούμε είναι το εξή. Κάποιο για να ασχοληθεί με την πολιτική πρέπει να έχει τουλάχιστον μια πολιτική ιδεολογία. Δεν μπορεί να είναι ουρνοκατέβατο. Αλλά έχω πει το εξή ότι προσωπικά εγώ και η παράταξή μου, ο συνδυασμό μου καταρχήν προέρχεται είναι ένα από όλου πολιτικού χώρου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι καλύπτουν διάφορους κλάδους και τομείς της αγοράς, αλλά εμείς προσωπικά λέμε ότι το κόμμα μας είναι οι πολίτες και για αυτούς θα διοικήσουμε. Και για αυτούς ακόμη, αν χρειαστεί, με το πολιτικό μου κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία, να έρθω σε αντιπαράθεση, θα έρθω για να καλύψω το συμφέρον των πολιτών της περιφέρειάς μας. Έχετε αγοράσει άλλη έρευνα στις δική σας, η οποία δεν έχει δει στο φως της δημοσιότητας, για να δείτε που βρίσκεστε? Έχω. Ο ίδιος προσωπικά. Αγοράσει, έχετε παραγγείλει τέλος πάντων. Έρευνες κάνει, αν θέλετε, τα κόμματα κάνουν έρευνες. Και η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ και το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟ και το ΣΥΡΙΖΑ κάνουν έρευνες. Επειδή όλοι μας είμαστε μέσα σε έναν πολιτικό φορέα, μαθαίνουμε κάποιες πληροφορίες. Εμείς θα κάνουμε έρευνα τέλη Γενάρη, αρχές Φεβρουαρίου, στο οποίο θα ανακοινώσει ο συνδυασμός, να δίνω και μια είδηση σήμερα εορταστική, ναι, να κάνω και εγώ ένα δώρο. Τέλη Γενάρη, αρχές Φεβρουαρίου, θα ανακοινώσουμε το 60 με 70% του συνδυασμού μας και εκεί πέρα αμέσως μετά θα κάνουμε και μια έρευνα, γιατί πλέον θα μιλάμε με πρόσωπα, με ονόματα και όλα αυτά τα πράγματα. Σε ποιο σημείο, γιατί πρέπει να κλείσουμε, σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο συνδυασμός? Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φύγει από τον συνδυασμό και επίσης ακούω πως κάποιοι άνθρωποι δεν θα είναι υποψήφοι μαζί σας, θα πάνε στα δημοτικά. Δηλαδή θα επιλέξουν τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης από την περιφέρεια. Αυτά τα κενά τα έχετε καλύψει? Υπάρχει διάθεση? Και δεν μιλάω αν υπάρχει διάθεση απέναντι στον Χρυστοδουλοτοψίδη. Αν υπάρχει διάθεση να ασχοληθεί κανείς με την περιφέρεια. Την προηγούμενη φορά το maximum του συνδυασμού ήταν 77 άτομα. Σήμερα είναι 104, έχει αυξηθούν και σε αυτό κλπ. Την προηγούμενη φορά η πρώτη που καταθέσαμε συνδυασμό και είχαμε κλείσει συνδυασμό ήταν η περιφερειακή σύνθεση. Το ίδιο θα είναι και αυτήν την φορά. Σίγουρα ο συνδυασμός μας θα είναι κατά 50% διαφορετικός. Και αυτό θα είναι γιατί πραγματικά κάποιοι άνθρωποι είδαν τον εαυτό τους και δεν τους ταιριάζει ο δεύτερος βαθμός στο διοίκηση και πάνε στον πρώτο. Κάποιοι θα πιάσουν τις βουλευτικές. Λογικό είναι να υπάρχει μια φιλοδοξία και μια εξέλιξη στους ανθρώπους. Εμείς αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε, αυτούς τους ανθρώπους έχουμε στην παράταξή μας και δεν είχαμε κολλημένους ανθρώπους μεμονωμένους και θέσεις, αν θέλετε, θα το πω και ισχύει για όλα τα μέλη της διοίκησης και συνεργαζόμενους, θέσεις και καρέκλες και μισθούς. Οι άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν στην κοινωνία και στην οικονομία έχουμε. Αυτούς τους ανθρώπους θέλουν μαζί μας. Δεν έχετε, ας πούμε, προχωρήσει σε συμφωνία? Καμία συμφωνία. Με κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή, αν κερδίσετε την επόμενη μέρα των εκλογών. Η νέα νομοθεσία, δεν χρειάζεται. Δεν λέω αυτό. Λέω αν έχετε πει στο Σταυρίδιο ότι έλα μαζί μου και θα είσαι αντιπεριφερειάρχης πρωτογενού τομέα ή θα είσαι αντιπεριφερειάρχης Εύρου. Η παράταξή μας λειτουργεί δημοκρατικά. Όλοι στην ώρα τους θα αξιολογηθούν και θα κριθούν. Εμείς δουλεύουμε με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, θα δουλέψουμε και στην περιφέρεια. Αυτό έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Τεχνοκράτες είμαστε και αυτό θα πάμε να υπηρετήσουμε στη διοίκηση περιφέρειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλές γιορτές σε όλους. Καλές γιορτές. Καλή δύναμη σε όλους. Να είστε καλά.